Γεια σας και πάλι. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το δεύτερο επεισόδιο, πάντα όπως είπαμε σε αναπλήρωση του Νίκου. Σήμερα θα κάνουμε μια προπόνηση που θα έχει έμφαση στο πάνω μέρος. Θα έχουμε πάλι τρεις ασκήσεις για ζέσταμα, τρεις ασκήσεις κυρίως μέρος και θα σας προτείνω και κάποιες στο τέλος να συμπληρώσετε για προπόνηση κορμού, ηλιακών κατά βάση. Για το ζέσταμά σας θα χρειαστείτε ένα foam roller, ένα μικρό αλτήρα. Εγώ συγκεκριμένα έχω έναν δεκάκιλο και ένα λάστιχο μεσαίας προς εύκολη σκληρότητας, γιατί είναι για ζέσταμα για μια σκησούλα που θα κάνουμε. Θα περάσουμε πάλι το ζέσταμά μας δύο φορές, όπως κάναμε και στην προηγούμενη προπόνηση. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξαπλώσουμε πάνω στο foam roller, θα το βάλουμε λίγο πιο πάνω από την οσφυγική μοίρα. Θα κρατήσουμε τα πόδια μας λυγισμένα, τα χέρια μας χιαστεί επάνω στο στήθος και θα ρολάρουμε περίπου 15 φορές πάνω κάτω κατά μήκος της πλάτης. Εάν έχετε πολύ σκληρό foam roller, μπορείτε να έχετε τα χέρια σας κάτω για να παίρνετε λίγο από την ένταση που πέφτει επάνω. Και τη δεύτερη φορά θα σας δείξω κάτι ακόμη που μπορείτε να το κάνετε λίγο πιο έντονο. Πάμε λίγο και στο πάνω μέρος πλάτης, στον τραπεζοειδή. Αφού κάνουμε έτσι γύρω στα 15-20 ρολαρίσματα, παραμένουμε στο σημείο που το foam roller είναι λίγο πιο κάτω από τις ομοπλάτες. Λυγίζουμε καλά τα πόδια, τεντώνουμε τα χέρια μας μπροστά και από εδώ θα κάνουμε μία έκταση στο θώρακα πίσω. Και εκπνοή ξανά μπροστά. Θα κάνουμε 10 τέτοιες ασκήσεις, 10 τέτοιες επαναλήψεις, συγγνώμη, για κινητικότητα στη θωρακική μοίρα. Θέλω να προσέξετε πάρα πολύ, να σας το δείξω μία χωρίς τα χέρια, να μετακινείτε μόνο η ώμη και ο θώρακας χωρίς να αλλάξει θέση η μέση. Αυτό εδώ το κομμάτι πρέπει να μένει σταθερό κάτω και να έρχεται μόνο το πάνω μέρος της ποδηλικής στήλης να αλλάζει, γιατί εκεί θέλουμε να στοχεύσουμε, δεν θέλουμε να τραυματίσουμε τη μέση μας. Προοδευτικά μπορείτε να ανοίγετε και πιο πίσω. Εδώ ενδεχομένως να αντιληφθείτε μια μικρή ένταση στον αυχένα. Δεν κάνετε κάτι κακό στον αυχένα σας. Απλά επειδή αυτή η μύση είναι αδύναμη μπροστά, θα αισθανθείτε κάποια ένταση όπως όταν πιάνετε οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματός σας. Το ίδιο θα πιαστούν και οι αυχενικοί σας μπροστά. Επειδή το κεφάλι είναι εκτεθειμένο προς τη βαρύτητα, οι μύσεις αυτοί κάνουν προσπάθεια για να σας κρατήσουν επάνω. Αφήνουμε το foam roller, σηκωνόμαστε όρθιοι και παίρνουμε τον ελαφρύ μας αλτήρα. Θα κάνουμε ένα cross deadlift, θα πιάσουμε δηλαδή με το ένα χέρι τον αλτήρα και για 6 επαναλήψεις θα το φέρουμε στο αντίθετο άκρο και θα σηκωθούμε πάνω με ίσια της ποδηλική στήλη. Προοδευτικά κατεβαίνουμε, δεν είναι ανάγκη να κουμπίσετε από την αρχή όπως σας το έδειξα εγώ μέχρι κάτω. Θα δουλέψουμε πάρα πολύ καλά στους οποίους τους μυριαίους, τους ραχιαίους μας σε όλο το μήκος της ποδηλικής στήλης. Νομίζω έκανα 6. Αλλάζω χέρι και πάω από την άλλη. Και αφήνουμε, παίρνουμε το λάστιχό μας. Πιάνουμε το λάστιχό μας περίπου στο άνοιγμα των ώμων. Θέλω να προσέξετε από την αρχή να μην έχετε τους ώμους σας ψηλά. Η ώμη να είναι κάτω, το στήθος ξεκάθαρο. Ανοίγουμε μέχρι να μας ακουμπήσει το λάστιχο στο θώρακα και κλείνουμε αργά ελεγχόμενα μπροστά. Κάνουμε 10 επαναλήψεις. Θέλω να ζεστάνουμε τις ομοπλάτες μας, την πίσω μοίρα των ώμων και λίγο τη δύναμη της λαβής, γιατί για να πιάσουμε το λάστιχο χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε αρκετά τους μυς του πύχη. Πολύ ωραία. Και περνάμε άλλη μία φορά
από την αρχή. 10 με 15 ρολαρίσματα. Αυτή τη φορά, για να δώσετε λίγο μεγαλύτερη ένταση, μπορείτε να έρθετε από τη μία πλευρά της ποδηλικής στήλης, στις μισές επαναλήψεις, και μετά να αλλάξετε από την άλλη. Γέρνω δηλαδή λίγο πλάγια το κορμό μου, θα αισθανθείτε ότι υπάρχει μεγαλύτερη ένταση στους τραχιέους σας από τη μία και την άλλη πλευρά, γιατί πέφτει περισσότερο βάρος στους μυς και στην περιτονία που βρίσκεται εκεί. Και το ίδιο θα κάνετε και στο πάνω μέρος πλάτης, θα γυρίσετε από τη μία πλευρά του τραπεζοειδή περισσότερο και έπειτα από την άλλη. Υπενθυμίζω, 15 με 20 ρολαρίσματα είναι αρκετά για το σκοπό που θέλουμε τουλάχιστον τώρα. Εμείς θέλουμε να προκαλέσουμε υπερεμία και έστω πρόσκαιρα να επέμβουμε λίγο στην κινητικότητα της άρθρωσης. Εισπνοή ανοίγω και εκπνοή μέσα. Θα παρατηρήσετε ότι τη δεύτερη φορά που θα κάνετε τα ανοίγματα προς τα πίσω, το σώμα σας θα πάει περισσότερο. Επίσης, αν είστε εξοικειωμένοι με προπόνηση κινητικότητας, αν έχετε δει και το διατατικό πρόγραμμα της Σοφίας, αν κάνετε γενικά mobility, μπορείτε να πάρετε και ένα πολύ μικρό βάρος, ένα 2,5 κιλό, ένα 3 κιλό, να σας δώσει μία έξτρα ένταση προς τα πίσω στο άνοιγμα. Άλλο ένα. Και έχω τελειώσει. Πιάνω, αφήνω, σηκώνομαι όρθιος, παίρνω τον αλτήρα μου, πάω 6 φορές από τη μία πλευρά. Το ζέσταμά μας θέλουμε να έχει ροή, δεν έχουμε μεγάλες επιβαρύνσεις. Έχουμε σαν σκοπό να αυξήσουμε και τη θερμοκρασία του σώματος και λίγο τους σφιγμούς μας. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι κάνετε προπόνηση στο σπίτι σας, πιστεύω ότι έχετε μια φυσιολογική θερμοκρασία. Εάν παρόλα αυτά κάνετε σε κάποιο μέρος που δεν έχετε καλή θέρμανση, σε κάποιο γκαράζ για παράδειγμα, σε ένα δωμάτιο που δεν έχετε θέρμανση, είναι καλό να κάνετε και μια έξτρα προθέρμανση από πριν, με κάποιες κινητικές ασκήσεις, λίγα αλματάκια επί τόπου, λίγες περισσότερες διατάσεις. Αν έχετε κάποιο όργανο αερόβιο, π.χ. διάδρομο, ποδήλατο, ελλειπτικό ή έστω και σχοινάκι, μπορείτε να κάνετε 5 με 7 λεπτά έξτρα προθέρμανση στην αρχή. Κάναμε και τα cross deadlift, παίρνουμε το λάστιχό μας και κάνουμε 10 bank pull apart. Αυτή τη φορά μπορείτε να κάνετε 10 στην ευθεία, συγγνώμη, 5 στην ευθεία. Και μετά να κάνετε από 3 σε κάθε πλευρά διαγώνια. Απλά προσέξτε, όταν κάνετε τα διαγώνια, τα δύο χέρια να κινούνται ισομερώς. Να μην έρχεται το κάτω πιο πίσω από το επάνω. Το επάνω θα σας δυσκολέψει περισσότερο το χέρι. Άλλα 2 κάνω. Και αυτό ήταν το ζέσταμά μας για σήμερα. Πρώτη άσκηση, θα φέρω την μπάρα μου μέσα. Θα κάνω κοπηλατική από σκυφτή θέση, κλειστή κοπηλατική. Θα γυρίσω και πάλι λίγο διαγώνια. Με ίσια πλάτη θα πάρω την μπάρα μου, ανέβω, η άσκησή μου ξεκινάει από εδώ. Αφού κατέβω με ίσια πλάτη, η μπάρα έχει ξεπεράσει τα γόνατα. Και από εδώ τραβάω 8 φορές μέσα. Αφήνω προσεκτικά, ανεβαίνω. Κρατάω ένα λεπτό διάλειμμα και θα επαναλάβω άλλα 2 σετ. Να δώσουμε μερικά tips για την άσκηση. Το σώμα μας πρέπει να είναι σκυμμένο με την μπάρα κοντά
στο σώμα, να μην αφαιρούμε απόσταση και βάρος μακριά, γιατί ό,τι απόσταση αφαιρέσουμε από το σώμα μας θα μεταφραστεί σε πίεση μέσα στους μεσοσπονδύλιους δίσκους. Προσπαθώ πάντα να κρατάω τους πήχεις μου και τα χέρια μου ευθεία. Ένα πολύ συχνό λάθος είναι, καθώς τραβάω το βάρος επάνω, ο πήχης μου να έρχεται, ο καρπός να σπάει προς τα μέσα. Αυτό το κάνει το σώμα, δεν έχει δύναμη από τη θέση αυτή η πλάτη, οπότε βάζει κι άλλους μυς να βοηθήσουν μέσα. Και φυσικά για ασφάλεια κρατάω πάντα τη μέση μου σε ευθεία. Αν νιώσετε ότι είστε σε θέση όπου η μέση σας αρχίζει να μπαίνει μέσα, τότε πρέπει να πάτε λίγο ψηλότερα, τουλάχιστον για αρχή, μέχρι να αποκτήσετε κινητικότητα στη λεκάνη για να μπορείτε να στέκεστε σωστά. Πάμε να κάνουμε το δεύτερο σετ. Και κάποια tips για να σας πιάσει καλύτερα η άσκηση είναι να έχετε το νου σας πάντα στη μυϊκή ομάδα που δουλεύει. Εδώ συγκεκριμένα δουλεύει ο τραπεζοειδής. Θέλουμε πάρα πολύ καλή σύσπαση στις ομοπλάτες, να πλησιάζει η μία την άλλη. Εναλλακτικά, δεν έχετε πάρα, μπορείτε να κάνετε την άσκηση πάλι με δύο αλτήρες, να είστε σκυμμένοι και να κάνετε το ίδιο πράγμα. Εάν η αλτήρα σας είναι πολύ ελαφρύ και δεν έχετε κιλά, μπορείτε να είστε στην ίδια θέση και να δημιουργήσετε λίγο ένταση κάνοντας ένα-ένα χέρι. Ή σε κάποιους αλτήρες μπορεί να βολεύει να τους πιάσετε και τους δύο με το ένα χέρι και να κάνετε με ένα χέρι την άσκηση. Προσπαθήστε να δουλέψετε με αυτά που ξέρετε και με τον ίδιο τρόπο στα ίδια κινητικά μοτίβα που σας δίνουμε και εμείς. Σαν βασική άσκηση κάνουμε και εδώ 8 επαναλήψεις. Στις επόμενες θα πάμε σε παραπάνω, 10 και 12 με 15 αντίστοιχα. Πάμε να πούμε και στο τρίτο σετ. Και εδώ έχουμε τελειώσει την πρώτη μας άσκηση. Πηγαίνουμε την μπάρα μας πίσω, κάνουμε περίπου 1-1,5 λεπτό διάλειμμα. Η δεύτερη μας άσκηση είναι οι πιέσεις από θέση μυγονάτισης. Θα χρειαστούμε ένα μαλακό στρωματάκι, μπορείτε να βάλετε ένα μαξιλαράκι, οτιδήποτε έχετε, ή ακόμα και μια πετσέτα τυλιγμένη, εάν δεν έχετε το μαξιλαράκι, το upmat, και να ακουμπήσετε το ένα σας γόνατο επάνω. Θα πάρουμε έναν αλτήρα και θα βάλουμε από το χέρι που θέλουμε να δουλέψουμε το ίδιο γόνατο κάτω. Είμαστε σε θέση έτσι μυγονάτισης, θα φέρουμε τον αλτήρα μας ακριβώς από δίπλα με τον αγκώνα κλειστό και τον αλτήρα μας κάθετο με τον πήχη. Το άλλο μας χέρι πρέπει να είναι μακριά και να είναι σφιχτό σε γροθιά. Θα σας εξηγήσω αργότερα για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Πιέζουμε πάνω και κάνουμε 10 επαναλήψεις. Αφήνουμε, αλλάζουμε θέση στα πόδια και κατευθείαν παίρνουμε με το άλλο. Περίπου ένα λεπτό διάλειμμα και θα αλλάξουμε. Τώρα, κάποια πράγματα για την άσκηση.
όταν φέρνουμε το χέρι μας επάνω, θέλουμε πάντα ο αγκώνας μας να είναι κλειστό. Αυτό θα σας ζορίσει λίγο στην αρχή, γιατί το χέρι σας θα έχει πάντα την τάση, έτσι όπως πάτε να πιέσετε, να ανοίξει στο πλάι. Δεν είναι κακό για αρχή να κάνετε απλές ανοιχτές πιέσεις, αν σας ζορίζει αυτό. Αν νιώθετε οποιαδήποτε ενόχληση στον αυχένα σας, στον νόμο. Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε να επιμείνετε στον τρόπο που σας δίνω εγώ με κλειστό τον αγκώνα, πρέπει όταν είστε στο πλάι, καθώς ανεβαίνει το χέρι σας, να μην ανέβει διαγώνια μπροστά, αλλά να έρχεται προς τα πίσω, έτσι ώστε όταν γυρίσετε το κεφάλι σας να κοιτάξετε, να μπορείτε να βλέπετε τι υπάρχει στο χώρο, να μην βλέπετε το χέρι σας. Δηλαδή αυτό είναι για να μας δώσει μία άσκηση ενδυνάμωσης και ωφέλη κινητικότητας ταυτόχρονα. Πάμε να κάνουμε το δεύτερο σετάκι μας. Και αλλάζουμε χέρι. Και τελειώσαμε και το δεύτερο σετ. Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί γιατί βάλαμε την άσκηση σε ημιγονάτιση, γιατί παίρνουμε ωφέλη και στη σταθεροποίηση του κορμού. Από τη θέση αυτή, γι' αυτό έχουμε και το άλλο μας χέρι σε γροθιά, που σας είπα θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο γίνεται. Όταν παίρνουμε αυτή τη θέση, το σώμα μας έχει μια φυσική τάση να έχει ανισορροπία. Οπότε αναγκαζόμαστε να ενεργοποιήσουμε πιο πολύ τους μυς του κορμού. Προσπαθούμε, όπως σας λέμε και σε όλα τα επεισόδια, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε δεδομένου των συνθήκων. Επειδή δεν μπορούμε να έχουμε κάθε στόχο, κάθε άσκηση ξεχωριστά όπως όταν είμαστε στο γυμναστήριο, προσπαθούμε να βρούμε τη βέλτιστη λύση. Έτσι τέτοιες ασκήσεις μπορούν να μας το προσφέρουν και το άλλο μας χέρι το κρατάμε σε γροθιά, γιατί όταν το χέρι μας είναι σε γροθιά, στο νευρικό μας σύστημα προσδίδεται μία ιδιότητα σταθεροποίησης περισσότερο, μας κάνει να κρατιόμαστε πιο σφιχτοί, πιο ενεργοποιημένοι και έτσι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε καλύτερα στο φορτίο που σηκώνουμε. Πάμε να δούμε και το τελευταίο μας σετ. Και αλλάζουμε. Και εδώ τελείωσε η δεύτερη μας άσκηση. Απομακρύνουμε το στρωματάκι ή το μαξιλαράκι που είχαμε. Θα πάρουμε τώρα δύο ίδιους αλτήρες. Προσέξτε μόνο κάτι, επειδή τώρα θα κάνουμε τεκέφαλο και η μυϊκή ομάδα αυτή είναι λιγότερο δυνατή στα χέρια από τους ώμους που κάναμε πριν. Εγώ θα σας δείξω την άσκηση με το ίδιο βάρος. Εσείς θα προσπαθήσετε να πάρετε χαμηλότερο βάρος ή αν έχετε το ίδιο, θα αναγκαστείτε να κάνετε λιγότερες επαναλήψεις. Θα πρέπει σίγουρα να καταλάβετε τη διαφορά ανάμεσα στη δράση κάθε άσκησης. Η πρώτη άσκηση που δείξαμε, η κοπηλατική, παίρνουμε τα περισσότερα κιλά. Η δεύτερη είναι η μεσαίας, να το πούμε έτσι, δυσκολίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και η τρίτη είναι η πιο ελαφριά. Μπορείτε επίσης, αν έχετε ένα βαράκι, να την κάνετε και με ένα βαράκι και να κρατάτε πιο κλειστά τους αγκώνες. Ή αν έχετε κάποιο λάστιχο, να το σταθεροποιήσετε σε ένα σημείο πίσω σας
και να τραβήξετε με τον ίδιο τρόπο το λάστιχο επάνω. Οπότε ξαπλώνουμε, κρατάμε σταθερά επάνω, είμαστε ακριβώς πάνω από το ύψος των ώμων, οι ώμοι μακριά από τα αυτιά, στην εισπνοή είμαστε πίσω και εκπνοή ανεβάζουμε πάνω. Εδώ κάνουμε 12 με 15 επαναλήψεις. Και ανεβαίνουμε. Στο τέλος των επαναλήψεων, ειδικά στο δεύτερο και στο τρίτο σετ, οι αγκώνες σας θα έχουν την τάση να ανοίγουν. Πρέπει να προσπαθείτε να τους κρατάτε κλειστούς προς τα μέσα και να κινείτε μόνο ο αγκώνας σας. Δεν θέλουμε καθόλου μετακίνηση του χεριού προς πίσω, ούτε μέσα έξω. Θέλουμε μόνο πάνω και κάτω να δείχνουμε. Κάνουμε περίπου ένα λεπτό διάλειμμα και θα κάνουμε άλλα δύο σετάκια. Και μετά θα συμπληρώσουμε λίγο με κοιλιακούς, όπως σας είπα. Τελειώσαμε το δεύτερο σετ. Στο τρίτο θα σας δείξω και ένα tip. Όταν κουραστούν οι τρικέφαλοι σας πάρα πολύ, τι μπορείτε να κάνετε όταν έχετε δύο αλτήρες, για να μπορείτε να τα απεξέλθετε καλύτερα στο φορτίο και να κρατάτε και την τεχνική σας, όπως σας είπα, με κλειστούς τους αγκώνες μέσα. Μόλις τελειώσουμε και το τρίτο σετάκι, θα σας δώσω μία-δύο προτινόμενες ασκήσεις κοιλιακών για να συμπληρώσετε το σημερινό σας πρόγραμμα. Τις ασκήσεις κοιλιακών τις δίνουμε κυρίως όταν κάνουμε πάνω μέρος σώματος, γιατί όταν κάνουμε κάτω μέρος, δηλαδή πόδια, ενεργοποιείται σημαντικό μέρος, ειδικά με τις βασικές πολυαρθρικές ασκήσεις, όπως δείξαμε σε προηγούμενο επεισόδιο στα front squat. Έχουμε αρκετά ενεργοποίηση ραχείων, έχουμε αρκετά ενεργοποίηση κοιλιακών. Όχι ότι δεν μπορούμε και εκεί να συμπληρώσουμε, αλλά όπως είπαμε ξανά, με τις συνθήκες τις οποίες διανύουμε, προσπαθούμε να κάνουμε ένα προγραμματισμό όσο το δυνατόν καλύτερο σε σχέση με αυτό. Πάμε να κάνουμε και το τρίτο σετάκι. Τώρα θα κάνω μερικές επαναλήψεις γύρω στις 5 και μόλις αρχίσω να κουράζομαι μπορώ να ενώσω μεταξύ τους και να δουλέψω με τον ίδιο τρόπο. Έτσι θα μπορώ να υπερνικώ καλύτερα τη βαρύτητα. Προσέξτε λίγο το κεφάλι σας, εγώ λίγο ακούμπησα πριν. Θα δείτε ότι θα σας πιάσει εξίσου καλά. Η ευκολία είναι ότι έχω να μετακινήσω μία ενιαία μάζα αντί για δύο ξεχωριστές και έτσι μπορώ να ολοκληρώσω τις επαναλήψεις που έχω ορίσει αρχικά στην προπόνησή μου. Τώρα, για ασκήσεις κοιλιακών θα πρότεινα να βάλετε, αν θέλετε να επιλέξετε, δύο ασκήσεις. Η μία να έχει να κάνει με τους μπροστινούς ή όπως αλλιώς λέμε ορθό κοιλιακό. Μπορείτε να βάλετε μία σταθεροποιητική άσκηση, μπορείτε να βάλετε μία κινητική άσκηση. Όσοι κάνετε εδώ μαζί μας crossfit, μπορείτε να βάλετε τα κλασικά sit-ups, είτε με τα πόδια κάτω είτε με τα πόδια σε butterfly, λυγισμένα. Και θα σας πρότεινα να βάλετε και μία πλάγια σανίδα για να κερδίσετε και λίγο σταθεροποιητικά ωφέλη στην άρθρωση του ώμου και της σπονδυλικής στήλης. Έτσι μπορείτε να συμπληρώσετε το πρόγραμμά σας το σημερινό μαζί με τις ασκήσεις που δείξαμε. Και πάλι, αν έχετε κάποια ερώτηση, μας αφήνετε σχόλιο από κάτω. Σας ευχαριστώ πολύ, ελπίζω να το χαρήκατε όσο και εγώ. Καλή συνέχεια σε όλους. Πέντε λεπτά με το χρονόμετρο. Ναι. Πολύ καλά βγήκαν.